Πάμε στον κύριο Στέλιο Κούλογλου, είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στις Βρυξέλλες, έτσι, κύριε Κούλογλου, είσαστε στις Βρυξέλλες. Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία. Σωστά, λοιπόν, είσαστε στις Βρυξέλλες, εμείς μόλις εδώ τον υποδεχθήκαμε, τον πρόεδρο, ο κύριο Τζανακόπουλος τον υποδέχθηκε. Και θέλω να μου πείτε, από αυτά που ακούτε, που γνωρίζετε εκεί και που έτσι... Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, καταλαβαίνω, από την ελληνική κυβέρνηση από αυτή την επίσκεψη. Όχι μόνο οικονομικές και πολιτικές όμως, έτσι δεν είναι. Φαίνεται ότι ο κύριος Μακρόν ψώνει ένα πιο, αν θέλετε, δυναμικό παρόν σε σχέση και με αυτά που μας αφορούν, τη διαπραγμάτευση και όλα αυτά. Γιατί είχε κάνει και πρόταση συγκεκριμένη από ότι ο προηγούμενος, ο κύριος Ολάντ, ο οποίος θα έλεγα ότι άφηνε την πρωτοβουλία στη γερμανική πλευρά, κύριε Γούλογλου. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Για πείτε μου λίγο, τι περιμένουμε τώρα από αυτό πολιτικά πρώτα να πούμε και μετά θα πούμε τα οικονομικά, υπάρχουν και πιο ειδικοί να τα αναλύσουν. Κοιτάξτε, η αίσθηση που έχω και υπάρχει νομίζω και στην κυβέρνηση είναι ότι ο Μακρόν είναι πιο επαγγελματίας από ότι το επιτελεί ο Λάντ, το δικό του επιτελείο. Είναι καλά προετοιμασμένο, γνωρίζουν την υπόθεση στην Ελλάδα, έχει ασχοληθεί και ο ίδιος ο Μακρόν προσωπικά. Και βεβαίως ευνοούνται από ένα σημαντικό γεγονός όλες αυτές οι κινήσεις, από το ότι έχουν κάποιες ενδείξεις από τη Γερμανία ότι μπορεί η Γερμανία να αλλάξει πολιτική μετά την τέταρτη. Κατά πάσα πιθανότητα η εκλογή της Μέρκελ, δεν θα σκέφτονται πια τα στενά κομματικά και εθνικά συμφέροντα, θα ξεπεράσουν δηλαδή αυτόν τον οικονομικό εθνικισμό που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, και άρα του δίνει τη δυνατότητα να κάνει και προτάσεις οι οποίες είναι προχωρημένες. Αυτές οι προτάσεις που διάβασα στη συνέντευξή του σήμερα στην Καθημερινή είναι προχωρημένες, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Αυτά είναι πράγματα που ναι, Στέλιο, θα μιλάω στον ελληνικό. Καταρχήν, δεν μιλάω επιστημικό. Λοιπόν, Στέλιο, ξέρεις, μου έκανε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό μέρος της επίσκεψης του, πέρα από και τη συνέντευξη, που δεν λέω όχι, και εκεί στον Πρωθυπουργό κλπ., θα είναι αυτό που θα πει στην Πνίκα. Υπάρχει ένα μέρος προγράμματός του. Για σήμερα στις 7.30 μετά τη συνέντευξη τύπου, μάλιστα κιόλας, όπου θα απευθύνει από την Πνίκα χαιρετισμό, θα υπάρξει αντιφώνηση από τον κύριο Τσίπρα και όλοι λένε ότι θα μιλήσει για την Ευρώπη. Εκεί θα πει και αυτά που λες, υποθέτω, για έναν υπουργό οικονομικών. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπε σήμερα στην Καθημερινή πράγματι. Λοιπόν, και έτσι για το δικό, εκεί δεν λέει θα δώσει, επέλεξε την Πνίκα για να δώσει το δικό του όραμα για την Ευρώπη. Έτσι είναι και σημειολογική περίοδο. Είναι εκεί όπου, να θυμίσουμε, συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, έτσι, στην αρχαία Αθήνα. Και είναι θαρρυντικό. Είναι θαρρυντικό ότι δείξει να κάνει τέτοιου είδους κίνηση. Καλά, ότι το κάνει στην Ελλάδα είναι για μας εξαιρετικό, έτσι. Βεβαίως και ο Ομπάμα έκανε κάτι αντίστοιχο, αλλά... Ναι, βέβαια φεύγοντας, απερχόμενος. Ναι, εδώ ακριβώς, εδώ στην περίπτωση του Μακρόν και είναι και στην Ευρώπη, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Και προφανώς όλα αυτά που λέει έχει κατά κάποιο τρόπο πάρει τα γίνονται με το πράσινο φως ή τουλάχιστον με την ανοχή της Μέρκελ. Άρα είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα από ότι ήταν τους προηγούμενους μήνες με την φοβερή εκείνη ομιλία του Ομπάμα, και θα έχει και πιο πολλά πρακτικά αποτελέσματα. Βεβαίως, πίσω από την επίδυση υπάρχουν και γεωπολιτικά συμφέροντα, τα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα για την Ευρώπη. Φαίνεται ότι θα δούμε τώρα και τι θα πει πρακτικά για μας, έτσι, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και τι θα πει και για το χρέος και αυτά. Δηλαδή, όλα αυτά θα ερωτηθεί άλλωστε, υποθέτω και από τους συναδέλφους εδώ πέρα. Λοιπόν, να δούμε δηλαδή τι θέση θα τηρήσει και σε αυτό. Αλλά από την άλλη, έχουμε και μία σημασία που έχει σχέση, όπως λες, με τα γεωπολιτικά. Για πες μας λίγο τι σημαίνει αυτό. Θα πούμε και για τα οικονομικά αργότερα, αλλά για πες μας τώρα αυτή η επίσκεψη τι δίνει. Έχουμε από τη μια πλευρά την πλευρά της Γερμανίας, η οποία αναφανδώνει εναντίον πλέον
της τουρκικής ένταξης στην Ευρώπη. Έτσι φαίνεται ότι συζητείται ακόμα και το πάγωμα των διαπραγματεύσεων, έτσι δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, συζητείται, ναι, ναι, πολύ, ναι, σοβαρά, ναι, για πρώτη φορά, συζητείται σοβαρά από τη γερμανική πλευρά. Για πες μας τώρα, από την πλευρά Μακρόν τώρα, τι σχέση έχει η επίσκεψή του με αυτά που συμβαίνουν γύρω? Υπάρχει μια ανησυχία, γιατί ότι η Κίνα έχει καταφέρει να, και μέσω της Ελλάδας και μέσω των επενδύσεων που κάνει στην Ελλάδα, να εισβάλλει οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα υπήρχε πριν από μια εβδομάδα ένα άρθρο στη New York Times, που μεγάλη ανάλυση, που έλεγε ακριβώς αυτό, ότι λόγω της κακής πολιτικής που εφαρμόστηκαν, εφαρμόστηκε απέναντι στην Ελλάδα, την παράτησαν, μπόρεσαν οι Κινέζοι, και αυτό είναι μια απειλή η οποία ανησυχεί πολύ για τους Αμερικάνους. Το ίδιο ανησυχεί και τους Ευρωπαίους. Στο Παρίσι θεωρούν, και στις Βελτσέλες, ότι κανονικά αυτές τις επενδύσεις στην Ελλάδα θα έπρεπε να τις είχαν κάνει οι Ευρωπαίοι και όχι οι Κινέζοι. Και άρα υπάρχει ένας γεωπολιτικός παράγοντας, και ο Μακρόν, εμφανιζόμενος και παίζοντας από το παιχνίδι ότι εγώ θα σας βοηθήσω να κάνω επενδύσεις κτλ., μιλάει και προς την Αμερική, κάνει άγγιγμα προς την Αμερική εμέσως, αλλά λέει και στη Γερμανία ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο λάθος και να αφήσουμε την Ελλάδα ανυπεράσπιστη και υποχρεωμένη φυσικά. Γιατί και σε μόνιμη, σε διαρκή κρίση, ας πούμε. Και όταν είναι σε διαρκή κρίση, τι επενδύσεις θα γίνουν? Λογικό. Ποιος ιδιώτης, ας πούμε, θα έρθει? Ναι, αυτό το φαίνεται και από τις συνεντεύξεις του σήμερα. Σαφώς, ναι. Σαφώς. Αλλά προκύπτει. Λέει δηλαδή ότι εδώ εμείς πρέπει να. Είναι προς το συμφέρον μας να επενδύσουμε, να σώσουμε την Ελλάδα, γιατί διαφορετικά η Ελλάδα θα στραβεί αλλού. Ναι, αυτό που το έχουν πει πολλοί στην Ευρώπη, αλλά το έχουν πει, δεν λεγόταν επίσημα από ένα πρόεδρο, ας πούμε, τον πρόεδρο της Γαλλίας, έτσι δεν είναι? Το λέγανε άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη, προοδευτικές δυνάμεις, δεν συζητάμε, αλλά πάντως δεν λεγόταν επίσημα από έναν Γάλλο πρόεδρο, όπως λέγεται, όπως λες τώρα, που φαίνεται ότι είναι αναφανδόν υπερασπίζεται. Υπάρχει και μια παλιά γνωριμία με τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, με τον κύριο Μακρόν. Ναι, υπάρχει, έτσι, καλή, ναι, έτσι έχω μάθει, έτσι έχω μάθει, ναι. Είναι δύο νέοι άνθρωποι, ίδια γενιά είναι, 41, 42, ξέρω, 43, πόσο είναι τώρα ο κύριος Τσίπρας, είναι ίδια γενιά, έχει σημασία αυτό, έτσι δεν είναι? Έχει, υπάρχει καλό κλίμα, ο Μακρόν γνωρίζει το φάκελο και τα λοιπά. Βεβαίως υπάρχουν και το άλλο, και οικονομικές επιδιώξεις, έτσι, από πλευρά της Γαλλίας. Αυτό θα το πούμε τώρα, να ακούσουμε λίγο την ώρα, Στέλιο, τώρα εσύ τα ξέρεις αυτά, δεν μπορούμε να μην την ακούσουμε, και σε μισό λεπτό είμαστε εκεί αμέσως, για να πούμε και την οικονομική πλευρά, να πούμε και στον κόσμο ότι ακόμα δεν έχει φτάσει βέβαια στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο πρόεδρος της Γαλλίας, είναι καθοδόν μέσω Αττικής Οδού, αυτό δεν θα συναντήσει κανένα εμπόδιο, είναι βέβαιο, αλλά θα πάνε καλά. Διότι είναι, οι δρόμοι έχουν κλείσει από τις 12.30 και ξέρεις, Στέλιο, για πρώτη φορά χαίρομαι που με την επίσκεψη ενός τόσο σημαντικού ηγέτη δεν έκλεισαν οι δρόμοι από το πρωί. Είναι, δηλαδή, όλο αυτό, η διανοησία που γινόταν τα τελευταία προηγούμενα χρόνια, να κλείνουν, ξέρεις, την Αττική Οδό από το πρωί κλπ. Κλείσαν στις 12.30, ώστε μία η ώρα έρχεται, γιατί πρέπει να κλείσει νωρίτερα, δηλαδή, ο δρόμος. Και μπορέσαμε και να κλείσουμε και τις δουλειές μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, κατέβηκε με τη σύζυγό του, πολύ θερμό κλίμα, απλά λίγα λεπτά κράτησε εκεί οι χαιρετισμοί κλπ. Μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και μισή φαίνεται ότι θα είναι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θα τα καταφέρουν σίγουρα σε 20 λεπτά να είναι εκεί και να καταθέσει το στεφάνι και να αρχίσει να τηρείται το πρόγραμμα αυτό της επίσκεψης, μια σημαντική επίσκεψη που την αναλύουμε τώρα ή προσπαθούμε να την αναλύσουμε με τον Στέλιο τον Κούλογλου, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφό μας κιόλας, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά και τα γαλλικά πράγματα. Έτσι, Στέλιο. Και μας είπες για τα γεωπολιτικά. Και τώρα για να πάμε να πούμε για τα οικονομικά, που δίνει μεγάλο βάρος ο συγκεκριμένος, όχι μόνο λόγω ιδιότητας, είναι οικονομολόγος, ήταν υπουργός οικονομικών επί Ολάντ, και γενικά έχει μαζί του 15 πρόσωπα επιχειρηματίες, τους οποίους δεν είδαμε βέβαια εδώ στην επίσημη, υποθέτω βγήκαν από αλλού. Για πες μας τώρα, τι επιδιώκει, δηλαδή οικονομικά τι επιδιώκει ο κύριος Μακρόν ερχόμενος εδώ? Υπάρχει στο Παρίσι μια απογοήτευση, διότι στη διάρκεια της κρίσης μεγάλες γαλλικές επιχειρήσεις αποχώρησαν την Ελλάδα. Carrefour, Crédit Agricole,
Και, έχεις αυτό... δίκιο, έχουν αποχωρήσει πολλές. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Και θεωρούν στο Παρίσι ότι αντίθετα με τη Γερμανία που εκμεταλλεύτηκε την κρίση για να πάρει σε αεροδρόμια κλπ. Και η Γαλλία δεν έκανε τίποτα. Και αντίθετα, δηλαδή να μπει μέσα, έφυγε. Αυτός είναι ένας από τους στόχους. Ο άλλος στόχος το διατυπώνει πολύ ξεκάθαρα και, θα έλεγα σχεδόν κοινικά στην συνέντευξη τη σημερινή, όταν λέει ότι ήρθαμε για να αγοράσετε όπλα. Τα οποία τα όπλα και τα μάθα και τα μοιράζει. Ναι. Θυμόμαστε και όχι μόνο τα μοιράζει, θυμόμαστε πόσο σημαντικό, αν πιστέψουμε και, είναι το βιβλίο του Φαλτσιανή, πόσο σημαντικό ήταν το θέμα με τις φρεγάτες, έτσι. Παλιότερα, ναι. Παλιότερα, όχι και τόσο παλιά. Όχι και τόσο παλιά, έτσι, Φοβάμαι ότι αυτό ήταν πολύ σημείο τριβή μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Σαρκοζή. Και δεν το λέω τυχαία, ναι. Έχω πληροφόρηση που το λέω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, βέβαια η πρώτη φορά που αναφέρει και μάρκα. Εντάξει, μάρκα δεν είναι ακριβώς, είναι τα αεροπλάνα, τα μοιράζει, είναι μάρκα. Λέει για τα μοιράζει. Πώς, εντάξει, το να λέει κανονικά, διαφημιστής το. Εντάξει, το. Δηλαδή λέει ότι οι αεροπορίες μας εξοπλίστηκαν από κοινού με μοιράζ. Επίσης, στο επίπεδο του πολεμικού ναυτικού οι σχέσεις μας δεν είναι στενές, άρα τι εννοεί ο ποιητής, εννοεί ότι και οι φρεγάτες γαλλικές. Έτσι αυτό. Και ότι πρέπει να προχωρήσουμε, Δηλαδή, από τη μία μεριά θέλει να κάνει επενδύσεις ευρύ κόσμο μαζί για να πληρώσει το χαμένο. Και θέλει και να πουλήσει τα προϊόντα. Λογικό είναι. Και θέλει να πουλήσει προϊόντα. Οι Γάλλοι δεν το έχουν κρύψει ποτέ, αν θυμάσαι. Υπήρξε εδώ ο πρόξενος πρέσβης. Ο οποίος κανονικά έλεγε ότι, δηλαδή, το κάνουν αυτό οι Γάλλοι. Υπάρχει οικονομική διπλωματία, πολύ έντονα αναπτυγμένη στους Γάλλους. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό και δεν ξέρω γιατί. Καλά, εμείς ναι. Δεν το κάνουμε. Δυστυχώς, γιατί δεν είναι πως αν το δημόσιο. Και στο κάτω-κάτω εμείς δεν έχουμε και όπλα, μεσογειακά προϊόντα. Έχουμε υπέροχα και υγιεινά, ας πούμε. Υγεία δίνουμε και τέλος πάντων, ναι. Ναι, πάντως το λέει καθαρά ότι έχει στόχους και θέλει να αναπληρώσει το γαλλικό κενό εδώ πέρα, θέλει να ανταγωνιστεί τη Γερμανία σε αυτόν τον τομέα. Όπως είπαμε, υπάρχει και ο γεωπολιτικός λόγος στη σχέση με την Κίνα. Αυτά όμως από την άλλη μεριά αποτελούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για μας που αγωνιούμε για επενδύσεις. Έτσι, στην πραγματικότητα, αν δεν γίνουν επενδύσεις στη χώρα, δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα, ούτε ανάκαμψη της οικονομίας, ούτε... Ναι, τώρα υπάρχουν κάποιες διαρροές και συνεντεύξεις όμως από την ελληνική πλευρά που λένε ότι, γιατί εδώ υπάρχει μία γραμμή που είναι πολύ κρίσιμη, ξέρεις Στέλιο, από τη μια είναι η εκχώρηση επιχειρήσεων και το ξεπούλημα, έτσι... το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να συμφωνήσει κανένας με αυτό. Από την άλλη υπάρχουν αυτό που λες οι επενδύσεις. Τώρα ποιος θα χαράξει αυτή τη γραμμή είναι το θέμα, γιατί θα πιέζουν οι δύο πλευρές, έτσι δεν είναι, να καταλάβουν χώρο. Βλέπω ότι από αυτούς που τον συνοδεύουν, ας πούμε, οι τέσσερις εταιρείες είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του νερού. Είναι και της ενέργειας, δεν λέω όχι. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και η εξόρυξη γίνεται από το Total. Γίνεται κάτω. Είναι γαλλική εταιρεία. Άμεσο ενδιαφέρον, δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Στις εξορύξεις θέλουν και άλλο να παίξουν ρόλο. Το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Στο νερό θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει προσπάθεια ιδιωτικοποίηση. Γιατί θα υπάρξουν αντιδράσεις εδώ τώρα. Εδώ πέρα. Θα υπάρξουν αντιδράσεις και ήδη στη Γαλλία, εκεί οι πόλεις που το έχουν κάνει έχουν μετανιώσει πικρά γιατί ανέβηκε η τιμή του νερού. Και αυτό κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται ο κύριος Φορτσάκης μου το είπε, που παρακολουθεί και αυτά τα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία κιόλας. Ότι δεν είναι πολύ ευχαριστημένη από αυτή την εκχώρηση που έγινε. Έτσι είναι. Ναι, δεν είναι ευχαριστημένη η Γαλλία, το ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα έχει να κάνει με την αξιοποίηση πηγών και τέτοια για νερό και για φιελωμένο νερό και για τίποτα άλλο. Τώρα, κατά τα άλλα, και η κοσμετολογία, υποθέτω, και η κοσμετολογία που είναι τα καλλιντικά, για να το πούμε έτσι απλά να καταλάβει ο κόσμος. Υποθέτω ότι η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στον Όμιλο Κουτσιανά, δηλαδή στην Απιβίτα,
δεν ήταν τυχαία παραμονές και είχαμε και δηλώσει εμείς εδώ στον Αλφα του κ. Κουτσιανά, ο οποίος προσβλέπει και αυτός, ξέρεις, την... γιατί εντάξει, η Γαλλία είναι παραδοσιακή χώρα, τον Γαλλικό που να πάρει ευχή, έτσι. Υπάρχουν και άλλες χώρες τώρα που έχουν δραστηριοποιηθεί, αλλά είναι παραδοσιακή χώρα. Έχει φέρει πάντως και CEO και επικεφαλής και από εταιρείες Γαλλικών, πάντως πολλές. Και θέλει να κάνει και από και νέες εταιρείες, δηλαδή για startups, γιατί ψάξανε στο Παρίσι μια πολύ μεγάλη έτσι, φουτουριστικό χώρο και εκθεστικά χώρο που φιλοξενεί νέες επιχειρήσεις, startup επιχειρήσεις και θέλουν να... στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως ξέρουμε, παίρνουν νέες επιχειρήσεις που παίρνουν βραβεία διεθνή από το τύπο, συγγνώμη από το τίποτα, και θέλει να αξιοποιήσει και αυτά τα ταλέντα. Εντάξει, αυτά όλα όμως μας συμφέρουν τη χώρα σε αυτή τη φάση. Ναι. Άμα είσαι σε δύσκολη θέση, δεν παίρνει τις καλύτερες τιμές. Αρκεί να μην είναι οι τιμές εξαρτελιστικές και να και να μην είναι αυτό που είπαμε, ξεπούλημα. Τώρα, καταλήγοντας, να σε ρωτήσω, αυτή η επίσκεψη τώρα είναι εντάξει και για τον κύριο Τσίπρα, είναι μια προβολή, όλα αυτά που λέμε. Αλλά και για τον κύριο Μακρόν, που δεν περνάει για την καλύτερη περίοδο, παρότι είναι πολύ νωρίς από την εκλογή του, έτσι. Έχει θέματα και με την επικοινωνία και με την... Μάλιστα δεν είχε δώσει καμία συνέντευξη τώρα στη Λεπουέν, έδωσε και εδώ στην Ελλάδα. Έχει δώσει τις περισσότερες συνέντευξεις. Δεν έχει ξαναμιλήσει. Υπήρχε θέμα τώρα με αυτό. Θα το έχεις ακούσει σίγουρα. Τι θα τον ωφελήσει τώρα πολιτικά, που είπαμε η δημοτικότητά του φαίνεται ότι επειδή παίρνει τα σκληρά μέτρα στην αρχή, όπως πρέπει να γίνεται που φαίνεται πάντα, η δημοτικότητά του παρουσιάζει έτσι, ρογμές. Για πες. Υπάρχει δυσφορία στη Γαλλία για τα μέτρα που παίρνει, κυρίως τα ελληνικά. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε γενική απεργία. Υπάρχει γενική απεργία, αυτό λέω. Ναι. Και υπάρχει και η δημοτικότητα των εισεπτώσεων. Νομίζω ότι αυτή η ομιλία κυρίως στην Μνήκα έχει και παραευρωπαϊκό αλλά και γαλλικό ακροατήριο. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ναι, δηλαδή θέλει μέσα από εκεί και μέσα από την ανάδειξή του σαν ηγέτη ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κλάσης διαμετρήματος, μπορεί έτσι να κερδίσει στο εσωτερικό ή να αναπληρώσει κάποιο από τον καιρό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, διότι... Θα το δούμε, στο τέλος θα γίνει. Γέμι τους κοιτάνε και όχι το σύνολο. Πιο πολύ στο εξωτερικό. Εμείς είμαστε πιο συναισθηματικοί. Πιο συναισθηματικοί στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε κι άλλα. Και εδώ στο τέλος. Ναι. Αλλά και εδώ στο τέλος ημέρα. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι σαφώς ένας στόχος. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί με καλές κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά. Όλα αυτά είναι από το χώρο του Νότου. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και από δίδυ. Για να δούμε. Λοιπόν, Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπες. Παρακολουθείς από κοντά και μας είπες και νέα πράγματα. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.